Κύριε Σιδηρά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και βέβαια πρέπει να πω ότι αποτελεί είδηση. Μετά από 3 χρόνια βλέπουμε το πρόσωπό σας. Τέλος η μάσκα λοιπόν, αλλά δεν τελείωσαν τα προβλήματα από τον κορονοϊό. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρκοπούλου. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε η ώρα να βγάλουμε και εμείς τη μάσκα σύμφωνα με τις επιτάσεις που έχουμε από την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και αυτό είναι το θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα γιατί είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Πολύ επίκαιρο και μάλιστα υπάρχει μια έντονη συζήτηση. Τι γίνεται αν έχουμε μετάλλαξη του ιού. Φόβος, ανησυχία υπάρχει, φόβος δεν υπάρχει. Νομίζουμε όλοι ότι ξεπεράσαμε τον κίνδυνο, ότι δεν υπάρχει κορονοϊός πλέον, αλλά έδωσε το ένασμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που κήρυξε τη λήξη, θα το έλεγα, της καραντίνας, της ετοιμότητας, όλα αυτά, με αποτέλεσμα τα πετάξαμε όλα. Κύριε Μαρκοπούλου, ναι μεν έδωσε το ένασμα για να υπάρξει μια μέσα εισαγωγικά λήξη της πανδημίας, όμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν είπε ότι δεν πρέπει να εφιστούμε καθημερινά την προσοχή σε πιθανή εξέλιξη αυτής της κατάστασης. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Τώρα με το καινούριο στέλεχος το οποίο έχει έρθει το ΕΡΙΣ στην Ελλάδα και έχουμε αρκετά κρούσματα, υπάρχει όπως βλέπουμε καθημερινά μια έξαρση κρούσματων. Προσέξτε όμως, χρησιμοποιούμε τη λέξη έξαρση όχι με τον ίδιο στόμφο τον οποίο το χρησιμοποιούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στις προηγούμενες μας συναντήσεις. Υπάρχουν κρούσματα, όχι ιδιαίτερα πολλά, υπάρχουν όμως κάποια κρούσματα, τα οποία οι περισσότεροι από εμάς, όσοι έχουν περάσει αυτή την κατάσταση, την περνάνε με ήπια συμπτώματα, όπως ένας ήπιος πονόλαιμος, ένας πονοκέφαλος, ένας πυρετός ο οποίος δεν ξεπερνάει τις 2 ημέρες, μια κακουχία, μια αδυναμία. Και με αυτόν τον τρόπο συμπτωματικά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε παραμένοντας στο σπίτι. Πάντως το 95% του πληθυσμού, κύριε Σιδηρά, έχει νοσήσει, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία. Μπορεί να είναι και λίγο υψηλότερο, μπορεί και λίγο χαμηλότερο. Γιατί ο συνδυασμός της νόσησης που αποκτάει τη φυσική ανοσία με το συνδυασμό του ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μεγάλη ασπίδα απέναντι στον κορονοϊό. Όμως, κυρία Μαρκοπούλου, εδώ πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί είναι στα άτομα τα οποία είναι επιρρεπή, στους ανοσοκατεσταλμένους, στα άτομα τα οποία ανήκουν στις υψηλές ομάδες κινδύνου, όπως χαρακτηριστικά λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γιατί αυτοί, ναι, μεν εμείς που είμαστε πιο υγιείς, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση. Σε αυτά τα άτομα μπορεί οποιαδήποτε επενέργεια αντίστοιχα του ιού να τους δημιουργήσει διάφορες επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να είναι και μοιραίες και να χρειαστούν νοσοκομιακή περίθαλψη. Να υπογραμμίσω ότι τα περιστατικά τα οποία χρήζουν νοσηλείας στο νοσοκομείο είναι πάρα πολύ λίγα και αφορούν μόνο άτομα τα οποία έχουν επιβαρημένο ατομικό αναμνηστικό. Ως εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα υγείας του Δήμου Κοζάνης, δώσατε στην κυριολεξία ένα αγώνα. Το προηγούμενο διάστημα μοιραστήκαμε πολλές σκέψεις μαζί. Μας ενημερώσατε τους δημότες, τους πολίτες γενικότερα της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο γιατί ιντερνετικά βγαίνουμε παντού και Αυστραλία που έχετε και συγγενείς, μας έλεγαν αρκετά συχνά ότι παρακολουθούν και βλέπουν την κατάσταση. Σήμερα πώς έχει η κατάσταση στο Δήμο Κοζάνης σχετικά με τον κορονοϊό? Είπατε ότι τα κρούσματα είναι ελάχιστα. Είναι ενημερωμένος ο πολίτης, ο δημότης, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια νέα κατάσταση? Κύριε Μαρκοπούλου, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε θερινούς μήνες. Το γεγονός ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο εγκλεισμός μας επηρέασε αρκετά, βρήκαμε την ευκαιρία, όπως καταλαβαίνετε, να κάνουμε μια πιο έντονη κοινωνική ζωή. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ανεξέλεκτοι και να μην παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφαλείας δεν είναι να είμαστε μονίμως με μια μάσκα ή αντίστοιχα να μην έχουμε κοινωνικές συναναστροφές, αλλά να έχουμε κατά νου οποτεδήποτε βρούμε ότι έχουμε κάποια συμπτώματα, να πηγαίνουμε ή αντίστοιχα να ζητάμε τη συμβουλή του θεράποντος ιατρού μας, του οικογενειακού μας γιατρού, και αν τυχόν η κατάσταση επιτείνεται, να ζητήσουμε φροντίδα από τις υγειονομικές δομές. Γενικά στην Κοζάνη και στο ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα καταγράφεται μια μικρή αύξηση κρουσμάτων, θετικών κρουσμάτων στον κορονοϊό. Βέβαια το ποσοστό από αυτά τα κρούσματα τα οποία καταγράφονται που νοσηλεύονται είναι πάρα πολύ μικρό. Και ξαναλέω ότι τα άτομα τα οποία ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εκείνα είναι τα οποία φοβόμαστε ότι θα χρειαστούν νοσοκομιακή περίθαλψη. Οι περισσότεροι, από τη στιγμή που υπάρχει φυσική ανοσία από τη μία ή ο εμβολιασμός ή συνδυασμός αυτών, πολλές φορές το ξεπερνούμε σαν μια απλή γρυπώδη συνδρομή με όποια
συμπτώματα έχει τα οποία μας ταλαιπωρούν όχι παραπάνω από ένα διήμερο. Αν είμαστε όμως προσεκτικοί και κυρίως αν τυχόν έχουμε ένα άτομο στο σπίτι το οποίο ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να το προστατεύσουμε. Αν έχουμε συμπτώματα, θα πρέπει να μπούμε σε μια υποτυπώδη καραντίνα για να μην υπάρχει διασπορά, γιατί τα άτομα τα οποία είναι επιρρεπείς σε αυτές τις λοιμώξεις και μπορεί να είναι μοιραία για αυτά, θα πρέπει να τα προστατεύσουμε εμείς που είμαστε πιο υγιείς. Και άλλωστε, κύριε Σιδηρά, αποκτήσαμε και γνώσεις όλοι μας, τις απαραίτητες τουλάχιστον, τόσο για τα συμπτώματα, αλλά και πώς πρέπει γενικότερα να φερόμαστε προκειμένου να έχουμε απέναντι, να το πω έτσι, τον ιό. Ωστόσο, θα κάνουμε μια ανάλυση για στοιχεία και όλα τι συνέβη την προηγούμενη τριετία. Θα έχουμε το χρόνο. Δράτωμα όμως της ευκαιρίας να ρωτήσω τον Αναστάσιο Σιδηρά. Τι θα κάνει στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023. Γιατί θα μου πούνε καλά, είχες το Σιδηρά και δεν το ρώτησες τι θα κάνει. Μετά από πολλή περίσκεψη, κυρία Μαρκοπούλου, και μετά από έντονο προβληματισμό σχετικά με τα διάφορα τεκτενόμενα που όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν λάβει χώρα σε τοπικό επίπεδο, προβληματίστηκα πάρα πολύ. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακόμη δεν έχω εκφράσει μέχρι σήμερα τη θετική μου άποψη ή τη θέλησή μου στο να ασχοληθώ. Όμως, το γεγονός ότι είμαι ένας άνθρωπος της προσφοράς, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορώ να κοιτάξω τον συμπολίτη μου στα μάτια και είμαι ένας άνθρωπος που είμαι δίπλα στο συμπολίτη και το απέδειξε αυτό όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε από κοινού όλοι μας σε τοπικό επίπεδο και γενικά πανελλαδικά. Αυτό μου έδωσε το κίνητρο και είστε η πρώτη η οποία σας το ανακοινώνω και επίσημα πλέον ότι πήρα την απόφαση να κατέλθω στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές με τη δύναμη του Λάζαρου του Μαλούτα, εκεί που βρισκόμουν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με το σκεπτικό ότι είναι η μόνη αυτοδιοικητική δύναμη η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει στα δύσκολα, όπως χαρακτηριστικά το είδαμε και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και άλλωστε, σε όποια εκλογική αναμέτρηση είστε υποψήφιος, είστε στις πρώτες θέσεις. Πρέπει να το επισημάνουμε, αυτό αληθεύει, ότι σχεδόν όλοι οι επικεφαλείς υποψήφοι σας πήραν τηλέφωνο τόσο για την περιφέρεια όσο και για το Δήμο. Η αλήθεια είναι... Οι πληροφορίες, ξέρετε, προσωπογραφία, ειδήσεις, αυτά κυκλοφορούν. Όπως καταλαβαίνετε, όταν κάποιος έχει ένα ενδιαφέρον σχετικά με τα αυτοδιοικητικά, σίγουρα θα υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες παρατάξεις. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ μπορώ να κοιτάξω στα μάτια τον συνάνθρωπό μου, τον συμπολίτη μου, από τον οποίο θα ζητήσω την ψήφο μου το επόμενο χρονικό διάστημα και να του πω ότι στηρίζουμε άτομα τα οποία είναι ειλικρινοί απέναντί μας και μπορούν να μας βοηθήσουν όποτε χρειαστεί. Εκείνο είναι το αντίστοιχα η βάση στην οποία στηρίζομαι, γιατί σας θυμίζω, κύριε Μαρκοπούλου, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν είμαι από τους ανθρώπους που λέω θα ή αντίστοιχα να υλοποιώ πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσα, να ανακοινώνω πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσα να υλοποιήσω. Στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με τις επιτάσεις του επαγγέλματος το οποίο ακολουθώ, όσο μπορώ είμαι δίπλα στο συμπολίτη και γι' αυτό κατέρχομαι και σε αυτή την αυτοδιοικητική περίοδο με το πνεύμα της προσφοράς. Γιατρέ μου, τελικά η είδηση δεν ήταν η μάσκα. Η είδηση ήταν η ανακοίνωσή σας για την κάθοδό σας στις εκλογές με την ενότητα και τον Λάζαρο Μαλούτα ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Εγώ να ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία και επειδή θα μιλήσουμε περισσότερο πολιτικά την επόμενη φορά, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για όλα αυτά που προσφέρατε κατά το διάστημα της πανδημίας και ήσασταν κοντά στους πολίτες, αλλά κοντά και σε εμάς για το κομμάτι της ενημέρωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη συνεργασία.